Καλησπέρα φιλαράκια μου, καλωσορίσατε ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι όπου σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Θα βαθμολογήσουμε φίλοι μου διάφορες χρηματιστηριακές συγκεκριμένα αυτές αριστερά εδώ πέρα που βλέπετε στη λίστα σας ανάλογα με το ποια είναι η καλύτερη σχετικά με τις παροχές που προσφέρει. Κάτι σαν πρωτάθλημα, φίλοι μου. Εδώ πέρα είναι η γνωστή tier list, όπου βαθμολογούμε με τι καλύτερε χρηματιστηριακέ, ανάλογα με τι παροχέ και τι υπηρεσίε που προσφέρουν, και με J, junkies που είναι τελείω σκουπίδια, αδιάφορε τελείω, δεν μα ενδιαφέρουν καθόλου οι συγκεκριμένε χρηματιστηριακέ. Ωστόσο, όμω, για να βαθμολογήσουμε αυτέ τι χρηματιστηριακέ σε αυτό το πρωτάθλημα που διοργανώνουμε εδώ πέρα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα κάποια κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι, φίλοι μου, για να βαθμολογήσουμε μία χρηματιστηριακή, αν είναι ασφαλή σαν χρηματιστηριακή. Μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποια χρήματα σε αυτήν ή θα βάλουμε τα χρήματά μας και αύριο μεθαύριο θα τη δούμε να είναι κλειστή και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Ένα άλλο κριτήριο για να βαθμολογήσουμε τις συγκεκριμένες χρηματιστηριακές είναι οι χρεώσεις και οι προμήθειες που έχουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος με 15, 20, 50 ευρώ να ξεκινήσει να επενδύει σε κάποιες από αυτές εδώ πέρα τις χρηματιστηριακές ή θα του τα βάνε όλα οι χρηματιστηριακές εδώ πέρα σε προμήθειες. Ένα άλλο επίσης κριτήριο είναι τι επενδυτικέ επιλογέ έχουμε στι συγκεκριμένε χρηματιστηριακέ. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόσβαση σε αμερικάνικο και ελληνικό χρηματιστήριο που ενδεχομένω αφορά του περισσότερου εδώ από εμά, ή δεν είναι τόσο εύκολη προσιτή η πρόσβαση. Τέταρτο κριτήριο. Είναι εύκολη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή στη χρήση τη, ή θα μα βγουν τα μάτια. Και πέμπτον, φίλοι μου, και σημαντικό, είναι οι μετοχέ και τα επενδυτικά οχήματα που αγοράζουμε γράμμενα στο όνομά μα. Αν όχι, γιατί και πόσο ασφαλή είναι. Όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα λάβουμε υπόψη μα σε αυτό εδώ πέρα το μήνυμα το πρωτάθλημα που διοργανώνουμε. Σίγουρα, φίλοι μου, η βαθμολογία, όπω καταλαβαίνετε, είναι υποκειμενική. Επομένω, κάτω στα σχόλια εδώ πέρα μου γράφετε και τη δικιά σα τη γνώμη σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη χρηματιστηριακή και με ποια επενδύετε εσεί. Καταρχά, φίλοι μου, να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα τα νέα ότι στην κατηγορία J, Junkie, δεν θα βάλουμε καμία. Γιατί οποιαδήποτε από αυτέ τι χρηματιστηριακέ που βλέπετε εδώ πέρα στην Ευρώπη είναι προπόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ω ελάχιστη ασφάλεια 20 χιλιάρικα. Αν μία από αυτέ τι χρηματιστηριακέ δεν σου προσφέρει τουλάχιστον, σα λέω, τουλάχιστον, όλε θα δείτε πάνω κάτω έχουν περισσότερη ασφάλεια, τουλάχιστον 20 χιλιάρικα, για να είστε σίγουροι, δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πρέπει εμεί να παίζουμε με τα άκρα, να παίζουμε με του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα όχι. Πρέπει να εξετάσουμε όσο γίνεται μία χρηματιστηριακή σε βάθο, πώ τα πηγαίνει, τι πελατεία έχει και άλλα πάρα πολλά. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε, φίλοι μου, τη βαθμολογία με τι ελληνικέ χρηματιστηριακέ, οι οποίε θα πάρουν όλες τη θέση που του αξίζει. Η οποία θέση αυτή είναι, F και πολύ του είναι. Αφού δεν του βάζω στην κατηγορία J Junkie, να είναι και πάρα πολύ τυχερέ που τι βάζω σε αυτή τη θέση. Και αν θέλει κάποιο να επενδύσει, σώνει και καλά, σε κάποια χρηματιστηριακή που έχει και γραφεία στην Ελλάδα υποστήριξη, ας πούμε, μπορεί να ασχοληθεί και με τη Freedom 24. Λοιπόν, την οποία Freedom 24 εγώ εδώ πέρα προσωπικά θα τη βάλω στην κατηγορία B, κατηγορία Β. Γιατί τη βάζω σε αυτή την κατηγορία, φίλε μου. Πρώτον, η Freedom 24 έχει τεράστια ποικιλία σε επενδυτικά προϊόντα, έχει ποικιλία και σε Ελλάδα και σε Αμερική σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Είναι από τις λίγες που έχουν options, δηλαδή να επενδύσεις κάποιος και σε πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Έχει αποταμιευτικού λογαριασμούς και καταθετικούς και προθεσμιακούς με πάρα πολύ υψηλά και ανταγωνιστικά επιτόκια. Είπαμε γραφεία στην Ελλάδα. Αλλά δύο πράγματα που με χαλάνε με τη Freedom 24 προσωπικά είναι το γεγονός ότι η ασφάλεια σε μετρητά για τη Freedom 24 είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Το ανώτερο, το κατώτερο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ίσχυει για τις μετοχές που είναι κάτι έξτρα και γράφονται στο όνομά σου, αλλά τα μετρητά στη Freedom 24 είναι ασφαλισμένα μέχρι 20.000 ευρώ. Και μετρητά μιλάμε είτε απλά χρήματα που κάθονται, είτε χρήματα σε D-account, είτε χρήματα σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Η ασφάλεια που προσφέρεται είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Και αυτό που ίσως είναι λίγο περίπλοκο και δύσκολο είναι σε σχέση με τις άλλες το περιβάλλον της Freedom 24 η πλοήγηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάτι άλλο που δεν μου αρέσει στη Freedom24 είναι οι προμήθειες χρεώσεων που υπάρχουν τόσο στο να αγοράσει κάποιο εμπόρευμα, κάποια μετοχή, αλλά και στο να κάνει ανάληψη. Είναι συγκεκριμένα 2 ευρώ στο να κάνει μία συναλλαγή, είτε αγοράζει είτε πουλά, αλλά και 7 ευρώ έξοδα ανάληψη αν αποφασίσει να αποσύρει τα χρήματά σου. Κάτι τέτοιο, φίλοι μου, είναι πολύ αποτρεπτικό για κάποιον αρχάριο επενδυτή που θέλει να ξεκινήσει με 10-20 ή ευρώ να ξεκινήσει να επενδύει. Δηλαδή, αν ξεκινήσει με 10 ευρώ, που όντω μπορεί να κάνει κατάθεση 10 ευρώ μέσω Revolution Freedom, εντάξει, είναι εντελώ δωρεάν οτιδήποτε αυτό, να ξεκινήσει να επενδύεις και μετά που τα 10 ευρώ σου κρατήσει για να αγοράσει μία μετοχή 2 ευρώ, τότε φίλοι μου έχει χάσει το 20% τη αξία Είναι πάρα πολύ. Και μετά, άμα θέλει αυτά να τα τραβήξει. Πέφτει στα 6 ευρώ, δηλαδή άλλα 20% περίπου. Και μετά για να τα κάνει ανάληψη δεν μπορεί, Γιατί είναι το όριο ανάληψη σε 7 ευρώ. Πρέπει να στείλει κάποιο μήνυμα. Να συννοηθεί τέλο πάντων με το support, πώ μπορεί να το κάνει, Γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό το 7 ευρώ ανάληψη. Είναι υπερβολικά ψηλό το 7 ευρώ. Ούτε οι ελληνικέ τράπεζε δεν έχουν. Λοιπόν, και εκτό αυτό, φίλοι μου, είναι και ελαφρύω δύσκολη στην πλοήγηση η Freedom24 σε σχέση πάντα με τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ πιο εύκολη στη χρήση από τι ελληνικέ τράπεζε, αλλά από τον ανταγωνισμό έχει μείνει πάρα μα πάρα πολύ. Πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλοι μου σε μια άλλη χρηματιστηριακή, τη λεγόμενη η Η Τόρο φίλοι μου είναι μια χρηματιστηριακή η οποία σου προσφέρει ασφάλεια στα κεφάλαια σου σε σύνολο είτε σε μετοχές είτε σε μετρητά μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει ιδιωτική ασφάλιση όπως έχει και η Trading 212 στον ίδιο ασφαλιστή στην Lloyd Bank. Συγκεκριμένα στην Ιτόρο οι μετοχέ δεν σου ανήκουν, ανήκουν στην ίδια την εταιρεία. Έχει κάποιο αποταμιευτικό πρόγραμμα όπω έχουν άλλε χρηματιστηριακέ να αφήνει έτσι τα χρήματά σου και να το τοκίζονται. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Έχει μια δυνατότητα που λέγεται copy trading. Δεν έχει πρόσβαση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Επομένω για εμένα δεν λέει πολλά η αυτή την περίοδο. Μπορείτε να επενδύετε με ασφάλεια. Για μένα είναι στην κατηγορία D. Δεν Giro Α, καλά. Εδώ φίλοι μου κοιμούμαστε τον ύπνο του δικαίου. Αν έκανα αυτό το βίντεο πριν δύο χρόνια θα την έβαζα εδώ ΑSB σ, αλλά φίλοι μου, η Τεντζήρο έχει βγάλει μία καινούργια ανακοίνωση όπου δεν μπορούν οι Έλληνε πολίτε να αγοράσουν ETF από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα αυτά τα αφορολόγητα ETF που διαφημίζουν όλοι, γιατί δεν είναι μεταφρασμένα σε ελληνικά. Έχουν περάσει δύο-τρία χρόνια και δεν του ενδιαφέρει καθόλου η Ελλάδα όπω φαίνεται στην Τεντζήρο. Για να κάνει μία συναλλαγή στην Τζίρο, θέλει 2 ευρώ μέσα, 2 ευρώ έξω, 4 ευρώ. Όχι και τόσο ενθαρρυντικό για κάποιον αρχάριο. Χρέωση αναλήψη δεν έχει τόσε πολλέ. Τα κεφάλαιά σου σε μετρητά είναι ω 100.000 ευρώ. Οι μετοχέ γράφονται στο όνομά σου κανονικά. Αλλά φίλοι μου, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει ETF για κάποιον, που είναι ό,τι πρέπει για έναν αρχάριο να ξεκινήσει. Για μένα, φίλοι μου, είναι μεταξύ CED. Δύο θα τη βάλω. Μπα και το δούνε και φιλοτιμηθούν. Δώσουν τη δυνατότητα ξανά να μπορεί να αγοράζει ο Κοσμάκη ευρωπαϊκά ETF. Λοιπόν. Πάμε φίλοι μου εδώ πέρα στη Revolut. Η Revolut φίλοι μου δεν είναι χρηματιστηριακή. Αλλά επειδή αγοράζεται πάρα πολύ από αυτήν την μετοχή, ε, δεν θα μπορούσα να την παραλείψω. Γιατί θέλω να πω και δύο-τρία πραγματάκια για τη Revolut. Η Revolut φίλοι μου έχει πάρα πολύ μικρή ποικιλία σε μετοχέ. Πάρα μα πάρα πολύ μικρή ποικιλία. Δεν έχει τόσε πολλέ. Η TF έχει βάλει κάποια συγκεκριμένα. Έχει χρεώσει γύρω στο 1 ευρώ. Οι μετοχέ δεν είναι στο όνομά σου. Τα χρήματά σου είναι ασφαλισμένα μέχρι 100 χιλιάρικα. Έχει αποταμιευτικό επενδυτικό λογαριασμό για να παίρνει σε κάποιο επιτόκιο όσο έχει εκεί τα χρήματα. Είναι σίγουρα μια εφαρμογή που έχει βάλει πάρα πολύ κόσμο στο παιχνίδι του χρηματιστηρίου, γιατί η Revolut, είπαμε, δεν είναι χρηματιστηριακή, αλλά είναι μια χρηματοοικονομική εφαρμογή. Και εκεί που σου είσαι στο κινητό σου εσύ και βλέπει το iBank σου πόσα χρήματα έχει, ξαφνικά σου λέει επένδυσε συμμετοχέ. Επένδυσε από εδώ, επένδυσε από εκεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο η Revolut έχει κάνει μια πάρα πολύ ικανοποιητική δουλειά στο να ξεκινήσει κάποιο να επενδύει στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω τι να τη βάλει επειδή έχει κάνει καλή προσπάθεια η Revolut. Θα πάρει από εμένα ένα Σ για την προσπάθεια που έχει κάνει στο να βάλει πάρα πολύ κόσμο στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, Πάμε τώρα εδώ πέρα, φίλοι μου, στο γίγαντα, την Interactive Brokers. Θα πείτε πολύ ότι η θέση τη Interactive Brokers είναι εδώ πέρα στη θέση S. Interactive Brokers είναι, φίλοι μου, ένα γίγαντας. Τι να σα πω, φίλοι μου, για αυτήν την τιτανομέγιστη χρηματιστηριακή. Καταρχάς να σα πω ότι την Interactive Brokers την τρέμουν όλε οι υπόλοιπε χρηματιστηριακέ, στα τμήματα marketing. Μη τυχόν και αποφασίζει να ασχοληθεί όντω με το marketing και αρχίζει και κυνηγάει την νεολαία. Η Interactive Brokers, φίλοι μου, δεν κυνηγάει την νεολαία. Σε αντίθεση με τι υπόλοιπε χρηματιστηριακέ, πλην των τραπεζών επίση, δεν κυνηγάει την νεολαία. Κυνηγάει τα μεγάλα κεφάλια, του θεσμικού επενδυτέ. Ωστόσο, μπορεί και κάποιο να επενδύσει στο χρηματιστήριο μέσω Interactive Brokers. Interactive Brokers, φίλοι μου, τα λόγια περιτεύουν εδώ πέρα. Πρέπει να μιλάμε με απόλυτο σεβασμό όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή. Σου ασφαλίστε τα κεφάλαι 3,5 εκατομμύρια. Καμία άλλη από αυτέ τι τράπεζε δεν σου ασφαλίζουν τα μετρητά συγκεκριμένα μέχρι 3,5 εκατομμύρια. Οι μετοχέ εννοείται ότι εξυπακούεται, είναι στο όνομά σου. Προμήθειε δεν έχει, είναι τζάπα. Έχει αποταμιευτικά επενδυτικά προγράμματα γύρω στο 4%. Παιδιά, όταν σα λέω αποταμιευτικά επενδυτικά προγράμματα για όλε τι χρηματιστηριακέ, τα απλά είναι γύρω στο 4%. Τώρα δεν έχει νόημα να παίξουμε να σας πω ότι Freedom το έχει 3,87%, η Revolut 3,89% και ούτω κάθεξής. 4% όλοι γύρω εκεί πέρα και εντάξει, όποιος θέλει το ψάχνει περαιτέρω. Λοιπόν, η Interactive Brokers έχει και αυτή αποταμιευτικά προγράμματα, είπαμε. Η Interactive Brokers έχει και αυτή αποταμιευτικά δικά της πρόγραμματα που παίρνει στόκους, αλλά ένα πράγμα που δεν μου αρέσει με την Interactive Brokers, μη φιλικό περιβάλλον. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στη χρηματιστηριακή αυτή να απλογηθείς να κάνεις τη δουλειά σου και αν είσαι αρχάριος, θες κάνα μήνα μέχρι να μάθεις τη χρηματιστηριακή. Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Παιδιά, άμα θέλετε, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σα. Αλλά να ξέρετε, φίλοι μου, είναι ειλικρινά πανδύσκολη στη χρήση. Δεν θα μπορούσα να τη βάλω κάπου πιο χαμηλά, είναι ασέβεια. Προ του ανθρώπου που επενδύουν μέσω interactive brokers. Έχει πρόσβαση σε όλα μα όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Βασικά είναι το χρηματιστήριο από μόνη τη, δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτήν. Τέλο πάντων είναι πάρα πολύ γραμμάτι, αλλά παιδιά είναι δύσκολη στη χρήση. Λοιπόν, πάμε στην αγαπητή Trading 212 που διαφημίζω. Ξεκάθαρα, A. Hey, δεν μπορώ να τη βάλω στο S, γιατί οι μετοχέ δεν είναι πραγματικά στο όνομά σου. Ωστόσο, φίλοι μου, δεν έχετε να ανησυχείτε για κάτι διότι η συγκεκριμένη χρηματιστηριακή έχει τα αποθετήριά τη, δηλαδή οι μετοχέ φυλάζονται στο γίγαντα Interactive Brokers. Δεν χρωστάει τίποτα η συγκεκριμένη χρηματιστηριακή Trading 2.12. Έχει απίστευτα οικονομικά, έχει τεράστια ποικιλία γκάμα σε διάφορε μετοχέ σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει δυστυχώ σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπω είναι τα options που έχει Freedom και Interactive Brokers. Σου δίνει και μία εντελώ δωρεάν μετοχή Trading 2.12 αν κάνει την εγγραφή σου μέσα από το link μου στην περιγραφή. Μοναδική προπόθεση είναι να Κάνει μία ελάχιστη κατάθεση των 10 ευρώ μέσα σε 10 ημέρε και κερδίζει μία εντελώ δωρεάν μετοχή ω 100 ευρώ και το κατώτερο που παίρνει σε δωρεάν μετοχή είναι 8 ευρώ. Δεν έχει χρεώσει, προμήθειε, αναλήψει και τέτοια όλα από τα μευτικά επενδυτικά προγράμματα τα πάντα. Ολα μάγκε. Η trading 12 θα ήταν εδώ για τη θέση A δεν έχει την επιλογή να γράφονται οι μετοχέ στο όνομά σου. Προσπαθούν να το φτιάξουν, έχουν κάνει κάποια βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. Για μένα είναι ακόμα στην κατάσταση A, χωρί να είναι κάτι ανησυχητικό αυτό. Και είπαμε ένα εκατομμύριο ασφάλιση σε κεφάλαια μετοχέ, τα πάντα όλα μέσω του αγγλικού γίγαντα Lloyd Bank. Στην ίδια που είναι και η, η Toro. Και εδώ πέρα ένα καινούριο γίγαντα που μόλι εμφανίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. Θα πάει και αυτή στο S, Trade Republic, ένας γερμανικός Γίκαντας, μετοχές στο όνομά σου, μετοχές στο όνομά σου, οι χρεώσεις σε συναλλαγές είναι ευθυνές, είναι 1 ευρώ, δεν είναι τζάπα όπως είναι για παράδειγμα στην eToro και στην Trading 212, αλλά δεν είναι και 2 ευρώ όπως είναι στη Freedom και στην Tejiro, είναι 1 ευρώ είναι κάπως στη μέση, κάπως πιο ενθαρρυντικά, σου δίνει τη δυνατότητα να αγοράσεις και τμηματικέ μετοχές, πράγμα που σου το επιτρέπει επίσης και η Interactive Brokers και η Trading 212 και η Revolut και η e Toro, ω εδώ σταματάμε, τμηματικέ μετοχέ. Δηλαδή η Apple έχει 180 ευρώ τώρα. Θε να αγοράσει 50 ευρώ Apple, τα βάζει εκεί. Οι μετοχέ είναι κανονικά στο όνομά σου με εξαίρεση τι τμηματικέ μετοχέ. Οι μετοχέ είναι κανονικά στο όνομά σου με εξαίρεση τι Τμήματικέ μετοχές, με εγγραφή κάτω από το link που παίρνει και μία εντελώ δωρεάν μετοχή αξία 10 με 15 ευρώ. Και εκτό αυτού, δύο θετικά που έχει η Trade Republic και μπήκε σε αυτή τη θέση είναι φίλοι μου ότι πλέον σου δίνει και δική τη κάρτα για να ξοδεύει όπω γουστάρει εσύ τα χρήματά σου. 1% επιστροφή σε cashback και τα χρήματα που δεν έχει επενδύσει κάπου το κίζονται με 4%. Παρόμοιο πρόγραμμα έχει και η Trading 2.12, δηλαδή ό,τι δεν έχει επενδύσει κάπου το κίζονται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται μεταφορά σε κάποιον άλλον λογαριασμό, όπως είναι για παράδειγμα στη Freedom και στη Revolut που πρέπει να τα μεταφέρεις αλλού για να το κιστούν. Trade Republic και Trading 2.12 το κίζονται αυτόματα τα χρήματα. Επομένως φίλοι μου καταλήγει σε ένα υπολοιεργαλείο, Trade Republic. Έχει μια χρηματοοικονομική πλατφόρμα όπου μπορεί και αγοράζει μετοχέ, ακόμα και ελληνικό και αμερικάνικο χρηματιστήριο και πάρα πολλά άλλα χρηματιστήρια. Λοιπόν, και ό,τι δεν επενδύει, το κίζεται με 4%. Και αν βγάλει την κάρτα και αρχίζει και εξοδεύει, παίρνει και 1% επιστροφή στα χρήματά σου. Τέλειο! Συνδωρεάν μετοχή κάτω από το link μου. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βιντεάκι, αγαπητέ φίλε. Θέλω κάτω στα σχόλια να ακούσω και τι δικέ σου απόψει. Να περνά υπέροχα και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.